Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά Πολίνα, αν και αγάπησε την οικογένειά μας έτσι ξαφνικά, κάτι παίρνει σαν αντάλλαγμα. Καταλάβω τι εννοείς. Δεν πειράζει, καλύτερα. Τι θέλεις ρε Έλληνα, να παντρευτούμε και ας είμαι ευτυχισμένοι εγώ, εσύ και ο μωρό μας. Εσύ ζήτησα ποτέ έτσι πράγμα. Έχω και εγώ όνειρα για τη ζωή μου, θέλω και εγώ να ζήσω, να σπουδάσω. Αλλά το μωρό θέλω να το κρατήσω. Και ποιος θα αναλάβει όσα χρειάζεται να ζήσει ένα μωρό. Ο παπάς σου, η μαμά σου που έχει τα του κόσμου τα προβλήματα, η γονή μου. Που άμα θέλω έτσι πρέπει να με πετάξω έξω από σπίτι. Αν τεκτή. Νομίζω ότι τούτη τη φορά είμαστε κοντά στο να εντοπίσουμε το γιον της Ευγενίας. Θέλω να είσαι σίγουρος ότι όλοι οι φοιτητές είναι πολύ διακριτικοί και πολύ σωστοί απέναντι στην Ιωάννα και τον Ιάκωβο. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι ένα παλιόπαιδο. Θα βρω τον τρόπο να το χειριστώ. Πώς? Ό,τι δεν λύεται, κόβεται. Η κατάστασή της είναι πιο σοβαρή από τη διάγνωση ο γιατρός της αστυνομίας. Δηλαδή? Δεν υποφέρει απλά για το χαμόν του παιδιού της. Περισσότερο υποφέρει για τον τρόπο με τον οποίο το έχασε. Πρόκειται περί σοβαρής μορφής ψυχώση. Και τι πρέπει να κάνουμε? Θεραπεύεται? Με κόπο, υπομονή και σίγουρα συνεργασία από την πλευρά της, ναι, είναι θεραπεύσιμο. Μην προσπάθεις να με καλοπιάσεις. Με ενδιαφέρει τι επέρασες εσύ. Εσύ είσαι ο λόγος που είμαι μακριά από τη μάνα μου. Ό,τι και αν επέρασες, αξίζει σου. Εντάξει. Είσαι θυμωμένη τώρα και μπορώ να σε καταλάβω. Τίποτε δεν καταλαβαίνεις. Όλοι σας τον εαυτό σας σκέφτεστε. Κάνετε μου τους καλούς, αλλά το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να ρίξω το παιδί μου. Εξέχασα ότι είσαι δεσμευμένη τώρα και θέλεις προειδοποιήσεις. Δεν τις θέλω. Τις απαιτώ. Με πιανείς. Μα έτσι να έχουμε τώρα. Το ίδιο φκιόλιν κάθε φορά. Λοιπόν, προσέξτε και ηθκιό. Μπορεί να έκανα λάθη, αλλά έχω δικαίωμα να πάω στο παιδί μου. Και δεν με προκαλείτε. Γιατί αν μπορώ να διεκδικήσω καμιά κηδαιμονία, ναι, να τραυκιούμαστε πολύ καιρό στα δικαστήρια. Με πιάνεις? Ξέρω τη δύσκολη θέση σας και η αγωνία σας μεγάλη. Αλλά περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα από το χημείο. Να καθυστερήσουν πολλά, γιατρέ. Από στιγμή σε στιγμή, φάνη μου. Θα έχουμε νέα. Υπάρχει περίπτωση να έπαθε και μόνιμη ζημιά? Ελπίζω πως όχι. Τι σημαίνει ελπίζεις, γιατρέ? Μίλα μας ξεκάθαρα. Ας περιμένουμε ακόμα λίγο, παρακαλώ. Τώρα που ανάφερες τα παιδιά σου, νομίζω πρέπει να αναφέρω κάτι. Αφορά τον Ιάκωβο. Το γιο μου. Έχει φιλενάδα. Εντάξει, πανικό. Στην υγεία είναι φυσιολογικό να έχει φιλενάδα. Ναι, αλλά η φιλενάδα του. Ενιβά σου. Η μάνα της κόρης μου. Σε μια παλιά γυναίκα που θέλω να μου κοντεύει, τι καταλαβαίνει. Προσέξτε τα λόγια σου και τις πράξεις σου. Γιατί να το μετανιώσει πολλά ακριβά. Έχω κι άλλη πλευρά. Και ακόμα είσαι τυχερή που την είδες. Δείξε μου την! Προκαλώ σε! Σε φοούμε! So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't
ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me. Δεν τελειώσα ακόμα. Α, σου κλωστώ εσένα να μ' αφήκεις δαμέ και βιάζομαι, είπα σου. Και να φύγει το νοσοκομείο που τη θέση του. Εν η μάθηκα σε ρηξέρεις, έχω να πάω και δουλειά μετά το νοσοκομείο. Θέλω να έρθω μαζί σας. Όχι, αγάπη μου. Θα πάει στο σχολείο σου εσύ. Η Ελίνα σε πολλά σημεί κατάσταση ακόμα και θέλω να τη δεις έτσι για να αναστατωθείς. Ναι ρε Χριστιανά μου, δώσε λίγο χρόνο να συνέλθει πρώτα. Προσπαθήστε να μάθετε λεπτομέρειες για το τι έγινε, ναι. Τώρα να μην κάνουμε και ανάκριση της κορούας, θα βρίσκεται σε την κατάσταση. Σίγουρα δεν ήταν ατύχημα. Κι εγώ δεν θα ησυχάσω αν δεν βρω τον ένοχο και αν δεν μάθω τα κίνητρα του. Εγώ την υπόθεση θα τη λύσω. Και τούν τη φορά θα πιάσω την προαγωγή. Εντάξει, αστυνόμεσα είναι. Ατέλενα μου, ετοίμη. Ναι, αδερφιά μου. Και συγκύρισε τα υπόλοιπα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Μα τι ώρα ξύπνησες? Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί? Επειδή η προτεραιότητα μου είναι το μωρό, ο ύπνος. Αγάπη μου, πρέπει όμως να ξεκουραστείς. Ας συνεχίσεις έτσι να καταρρεύσεις, στο τέλος δεν θα είναι καλό ούτε για σένα ούτε για το μωρό. Μη φάγεις, θα πάρω τίποτε. Σε παρακαλώ, υποσχέθημαι ότι να δώσεις για λίγες ώρες κάπου το μωρό ώστε να μπορείς να ζυμηθείς. Δεν πρόκειται να σου υποθέσω τέτοιο πράγμα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αφού είσαι το μωρό ούτε ένα λεπτό. Κοίτα, αγάπη μου, με μην παρεξηγήσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε ένα ψυχολόγο. Να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τις φοβίες που δημιουργήθηκα. Να πάω να δω ψυχολόγο επειδή θέλω να μείνω συνέχεια με την κόρη μου. Ναι, δεν είναι τόσο απλό όσο το απορροσίζεις. Εσύ θέλεις συνέχεια να είσαι μαζί με ο μωρό, παίρνεις το παντού μαζί σου, ακόμα στο μπάνιο. Συγγνώμη, αλλά θεωρείς το φυσιολογικό το πράγμα. Απόλυτα. Τι πιο φυσιολογικό που μια μάνα να θέλει να δει δίπλα στο μωρό τη συνέχεια. Α, και κάτι άλλο. Που τα απόψε ο μωρό είναι να τσιμάται μαζί μας στο ίδιο κρεβάτι. Θέλω πολλά να πάω να δω τη Θιάντζα να δει στο ψυχιατρίο. Να πάεις, αγάπη μου, να πάεις, γιατί χρειάζεται μασούλους που έστες ώρες η θεία σου. Πάντως, μανά, θαυμάζω και την κορή, τη μητσιά του Στέφανου, τη Μαρία. Χαρά στο κουράγιο της. Να πάει μέσα στα βουνά να έβρει τη μάνα της σε τέτοια κατάσταση. Αχ, τα καημένα τα μωρά μου. Βάσανα που τραβήσαν τον τελευταίο καιρό. Μα είναι όλη δυνατή, α. Ήρθαμε πολλά κοντά με τη θεία Διάρετη στην κρουαζιέρα. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα. Εκμυστηρεύτηκε μου το όνειρο που έκαμε που ήταν μωρό. Εγώ νομίζω ότι κανένας δεν μπελανίσκει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά μαζεύονται διάφορα πράγματα σιγά σιγά και κανένας δεν μπορεί να τα πολεμήσει με τη λογική. Ποιος να το φαντάζεται. Διαρετή μια γυναίκα γεμάτη ζωή να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλήθεια. Τον αγνώρισε τον τελευταίο καιρό. Και με που ήταν μια χαρά, έφτιαξε και λαρέλα συναρτησίες. Εύχομαι να γίνει καλά, κόρη μου, γιατί για μένα η αρετή ήταν όπως την αρφή μου. Και μακάρι να τα ξανά βρει με ο Στέφανο. Μακάρι, γεια μου. Ο Θεός να βάλει το χέρι μου.
Σταματήσεις να στέλνεις μηνύματα και να έρθεις να κάνεις καμιά δουλειά. Να περιμένεις να βιδιώσω. Κατάλαβα, απόψε δηλαδή. Με τη Βάσο μου μιλάς? Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Πότε να καταλάβεις για μου ότι τούτη σχέση με τη Βάσο είναι λάθος? Να με κρίνει κάποιος που είναι καλύτερος από μένα, να το δεχτώ. Αλλά από κάποιον που κάνει χειρότερα λάθη, όχι, δεν το δέχομαι. Καλά ρε Ιάκωβε, εσύ νιώθεις άνετα να είσαι με την πρώην του Πανίκου, τη μάνα του μωρού του θείου μας. Ο Πανίκος σε περίπτωσε ταυτόχρονα δυο γενέτσες. Γιατί ρωτάς τον ίδιο πόσο άνετα ένιωθε? Άλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχεις σκοπό να σταμάσεις τη σχέση, σωστά? Είμαι ερωτευμένος με τη Βάσο. Περνώ πολλά ώρα μαζί της. Δεν πρόκειται να την αφήκω. Δεν το πιστεύω ότι η φιλενάδα μου έφτασε σε έτσι απίστευτο σημείο. Έλεγε ευτυχώς που τέλειωσαν την περιπέτεια. Τέλειωσε ως προς το ότι το μωρό να γύρισε πίσω στη μανούλα του Σόν και αυλαβές. Η περιπέτεια της αρετής τώρα αρχίζει. Ναι, και από ό,τι φαίνεται η αρετή να μείνει στο ψυχιατρίο, να. Τούτο είναι το μόνο σίγουρο. Ποιος ξέρει για πόσον καιρό. Α, για όσο χρειαστεί, φαντάζομαι. Πάλι για την τρέλο, παπαδιά, μιλάτε. Θα σε παρακαλούσα να δείχνεις περισσότερο σεβασμό σε άτομα της οικογένειάς μας. Αλλά φαίνεται ότι εσύ είσαι από τους ανθρώπους που δαγκώνουν το χέρι που τους ταΐζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου επιτίθεσαι τώρα. Ίσως γιατί έχω αλλεργία στα αρπακτικά. Μπορεί να. Γιατί συνεχίζεις να μιλάς στη Βερόνικα με το ύφος? Αφού εσύ φωνήσαμε, μόλις έβρει διαμέρισμα θα μετακομίσει. Και πώς θες τα αποθέντα να αποκαλείς αρπακτικό δηλαδή? Η κοπελιά καταλαβαίνει τι εννοώ. Αλλά θέλω να την ενημερώσω πως καμία δεν αρπάζει κάτι από μένα. Εκτός αν αποφασίσω εγώ να το πετάξω. Τι εννοείς με τούτο δηλαδή? Κυριάκο, μην παίζεις πελό. Ο Στέφανος είπε μου να προσέχω. Και κάτι παραπάνω ξέρει που σένα για τη Βερόνικα. Ο Στέφανος θέλει να στρέψει τους πάντες εναντίον μου επειδή χωρίσαμε. Και ειλικρινά με θλίβει το γεγονός ότι πέφτει τόσο χαμηλά ώστε να με κατηγορεί χωρίς λόγο. Δεν μου παίζεις το θύμα εμένα, γιατί δεν πρόκειται να σε λυπηθώ. Και θέλω να σου πω πως αν ανακαλύψω ότι παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη μου, θα δεις ή μάλλον θα δείτε μια πολύ διαφορετική Πολίνα. Πολίνα, ήδη έχουμε αρκετά προβλήματα σπίτι μας. Χρειάζεται να έχουμε κι άλλα, και μάλιστα φανταστικά, που βασίζονται σε υπονοούμενα που άφηκε ο Στέφανος. Ωραία λοιπόν. Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα. Εγώ, Πολίνα, δεν είμαι σαν εσένα. Δηλαδή δεν γουστάρω τις σχέσεις τριών ανθρώπων. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Δεν έχω κάτι με τον άντρα σου. Βερόνικα, αυτή τη στιγμή αφήνεις υπονοούμενο ότι έχω εραστεί? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απορώ που σου πέρασε από το μυαλό. Μπορείτε να πηγαίνετε, θα την αναλάβω εγώ. Γεια σου, Αρέντη. Πώς νιώθεις? Αν δεν μου μιλήσεις, δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Ενε ζήτησα τη βοήθεια σου. Πρέπει να σε φροντίσουμε, για να φύγεις από εδώ και να είσαι καλά. Ποιος νοιάζεται αν είμαι καλά? Η οικογένεια σου προφανώς, Αρετή. Οι άνθρωποι που σε αγαπούν. Τα παιδιά σου. Φύε! Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Φύε, είπα σου! Εντάξει, θα φύγω. Θα επιστρέψω όταν είσαι έτοιμη να μιλήσουμε. Εμείς ήδη έχουμε πολλά να πούμε. Να δεις που θα γίνουμε φίλοι. Για πού το βάλαμε? Να πάω να δω το μωράκι μας. Μου φάνηκε πω μόνο να την κρατήσω στην αγκαλιά μου, να το χαλώ μακριά της. Καταλαβαίνω. Να δώσεις τα φιλιά μου στη Φάνη και στην κορούλα της, ναι. Και να δω αν θα τα καταφέρω να περάσω λίγο τους στο πρυφείο. Γιατί πού είναι να πάεις? Να λείψω κάποιες μέρες.
να πάω στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Να δω αν καταφέρω να εντοπίσω το γιον της Ευγενίας. Σε πότε φεύγεις? Σήμερα μετά την εκπομπή. Να πάει μόνη σου? Όχι, με την Εδένα. Θα σου πω, θα θυμώσει η θεία η Ευγενία αν βρεις το μωρό της. Εν έχω σκοπό να της το πω. Το Ρεβέκα μου, ούτε εσύ θέλω να το πεις του παπά σου. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά βρίσκω το πολλά παράξενο που μια μάνα θέλει να ευρεθεί το μωρό της. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μυστήριο θα λυθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Καλημερίζω τις όμορφες. Ω, Χάρη, πώς από εδώ. Ήρθα να φέρω αυτό στη Ρεβέκα. Ευχαριστώ. Α, είσαι πάρα πολύ ρομαντικός τελικά. Γιατί στην αρχή νομίζω ότι είσαι λίγο στριμμένος. Μπορεί να είμαι λίγο στριμμένος, αλλά όταν βρεθεί το κατάλληλο άτομο, είμαι ρομαντικός. Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι. William Shakespeare. Ένα από τα αγαπημένα μου έργα. Λοιπόν, εγώ πω μέσα να σας αφήσω λίγο μόνος σας. Και ασόφραγα. Αν δεν βάλω πλυντήριο τα μέσα, αν δεν απλώσω για δέση ιερός, αν έχουμε ρούχα. Είναι μόνο να κάνω τούτα εμείνας, είναι να τα φορήσω. Τέλος πάντων, ρε, έχεις ζήκιο. Αλλά φωνή ξέρω να βάλω πλυντήριο, δεν μου να κάνω. Αν δεν πανικώ, πάντε έτσι έγκα μια επιστήμη περιβάλλοντος. Εδώ παρκές θα ταράξεις. Ρε, σε πρέπει να πάω να αγοράσεις τα πιο ακριβά και καλά ρούχα τώρα που είσαι εκατομμυριούχος. Ρε. Να μου, γιατί. Σου είπα ότι θέλω αξιεργάσεις τίποτε, μην τώρα είσαι. Γιατί νομίζεις να μείνει πάντα μυστικό. Γιατί όχι. Τα γιατί όχι, κάποτε να φανερωθεί. Εντάξει, άρχισες με εμένα να βρω τον τρόπο να το αποκαλύψω. Please. Μα σε πολλά περίεργο ρε. Είναι που φοβάσαι ρε ότι ενάρτου να σου ζητώ δανεικά τώρα. Ρε φίλε μου, τα λεφτά μου θέλω να τα κάνω επένδυση ρε φίλε. Τι επένδυση. Και με μου πεις πάλι ότι θέλεις να γίνεις πρόεδρος της Ομόνοιας. Ου, θέλω να το βάλω κάπου καλά ρε φίλε. Να πιάνει τόπο να σπέρνει τον παράγγι που κάμα λέμε ο Στέφανο. Θέλετε κανένα συνέτερο. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω, δεν μπορώ να πάρω απόφαση μόνο μου. Κάτσε. Γεια. Εδώ είσαι, βρε άθλιε! Να είμαι αόρατος μέσα στο σπίτι. Θέλετε να μου χαλάσεις τη μέρα. Δεν θα στο επιτρέψω. Τι θέλεις πρώην πρωί, ρε Βάσο, γιατί δεν θα μου επιτρέψεις. Να ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Δεν έχω την όρεξή σου, κάνε ό,τι θέλεις. Αλήθεια. Και τότε γιατί πήγε στον πατέρα του Ιάκωβο και του είπε για τη σχέση μας. Είπα τίποτε ψέματα. Δεν είναι δική σου δουλειά, ξέρεις. Θα μπορούσαμε να το πούμε κι εμείς. Είπα να σας κάνω από τη δύσκολη θέση, ρε Βάσο. Πανίκο, κόψε τις ειρωνίες, εντάξει. Αρκετά προβλήματα έχουμε. Δεν μας δημιουργήσεις εσύ περισσότερα. Τίποτε μυστική σχέση, ρε κουμπάρε. Αργά ή γλύωρα τα νέα, μάθη. Λοιπόν, θέλεις τίποτε άλλο να έχουμε και δουλειές. Ναι, ναι, πολλές δουλειές. Να κουτσομπολεύεις σαν την Κατίνα. Ένα μηδέν με στην έδρα σου, Βάσο. Ενοχλάσαι η αλήθεια, Βασούλα μου. Α? Αν έκαμε σωστές επιλογές, δεν θα ένιωθες άσχημα. Αλλά από σιμούγια μου γιάζεται. Μπράβο, μπράβο φίλε μου. Ισοφάρισες, ισοφάρισες. Μπράβο. Κυρία, ποιος χτύπησε την Έλληνα. Δεν ξέρουμε, αλλά γίνονται έρευνες και να βρεθεί ο ένοχος. Υπάρχει περίπτωση να πέσε μόνη της. Ναι, σίγουρα. Μπορεί να πέσει και μόνη της. Χριστιανά μου, θέλεις να βγεις λίγο έξω. Είμαι εντάξει. Γεια σας. Είμαι ο Λαχίας Πέτρος Χαριλάου. Περάστε. Θέλω να μιλήσω με εσάς και τα παιδιά για την υπόθεση της μαθήτριας που χτυπήθηκε κοντά στο σχολείο σας. Η κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη. Μήπως γνωρίζει τι συνέβη κάποιος ή
υποψιάζεται ποιος μπορεί να το κάνει. Έλα, έφερα σου καφέ. Ευχαριστώ. Πού τα φτεούλα. Κι εγώ νιώθω ενόχεια. Σε σπίτι μας που μείνεις και όταν έγινε το κάκο. Είναι εξαιτία μου που έφυγε. Δεν είμαι κοντά στο παιδί μου όπως κάθε γονιός. Αν ήμουν για μένα, δεν είναι συμβούλευκα, τούτα ούλα θα γίνεις κοντά. Και θα και την ευθύνη ζωή του παιδιού μου. Πού λίγο νι κάνουμε λάθη, κανένας μας είναι τέλειος. Φανή κόρη μου, πού είναι το μωρό μου, τι της έκαμες. Θυμήθηκε ότι είσαι παιδί τώρα. Ποτέ δεν το ξέχασα. Μπορεί να βρίσκομαι μακριά της, αλλά ήμουν πιο κοντά της από ότι εσύ που είσαι δίπλα της. Φαντάζομαι είσαι η μάμα της Ελληνάς. Εγώ είμαι η Χριστάλα, η μάμα της Χριστιανάς, της συμμαθήτριας της Ελλήνας. Μίλησαμε μαζί στο τηλέφωνο. Εμείς που φιλοξενούσαμε την Ελλήνα, αλλά δυστυχώς ήταν έξω όταν έγινε το κακό. Πού είναι το μωρό μου, πού είναι η κόρη μου, μπορώ να τη δω? Έχουν τη μέση εντατική. Καρτερούμε να βγουν οι γιατροί να μας πούν πότε μπορούμε να δούμε. Εσύ φταίς. Εξαιτία σου έφυγα για την αποτοξίνωση. Αν ήμουν κοντά της, θα αφήνα κανένα να τη βλάψει. Αντρέα, να παρέταμε. Εγώ επειδή εσύ έγινε αλκοολική τώρα. Έγινε αλκοολική, επειδή εσύ συνέχεια είσαι φιλενάδες. Έλα, έλα για να μου κάτσει, κάτσε να έρθεις. Παναγία μου, καταπληκτικά τα σχέδια σου, Νατάσα μου. Έκαμες πάρα πολύ καλή δουλειά, να. Μπράβο, ρε Νατάσα μου, μπράβο. Τελικά έχεις πολύ ταλέντο, να. Είμαι περήφανος για όλους. Ευτυχώς πόνο πήρες πον παπά σου. Πείτε μου αλήθεια, ρε σκουσά ίδια που έχω για τον παράκι. Ακούνα μου λαλή, είσαι γεννημένη για διακοσμήτρια εσύ. Απολογούμε πάντως, αγάπη. Για ποιο πράγμα, παπά μου. Πόν είχα τις δυνατότητες να σε στείλω να σπουδάσεις. Αλλά υπόσχομαι να σε βοηθήσω να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Πέ μου, τον παρενά δαμέ. Ναι, βάλω το δαμέ για πρακτικούς λόγους, για να είναι απέναντι από την κουζίνα. Να. Μα πού θωρείτε καλέ, είπαμε με το συμπροσύλωση. Να πω, τούτο είναι το σχέδιο για το μπαράκι του Στέφανου και του Πανίκου. Αν τους αρέσουν οι ιδέες μου και εγκρίνουν την πρότασή μου, ναι. Τούτο, αγάπη μου, είναι το καφενείο της γιαγιάς της Αναστασίας. Γεια σας, τι κάνουνε, δε. Πάντα μου, ρε, και φέρμου τώρα το δώμα, ναι, τούτα. Μουκλή μου, ρε. Φανή μου, έλα να μου πεις τη γνώμη σου. Αρέσκει σου. Τι είναι τούτο? Τούτο είναι το σχέδιο που να προτείνει η Νατάσα μου στον Πανίκο και στον Στέφανο. Πώς θα διακοσμήσουν τον παράγκιν τους. Α, από ό,τι βλέπω όλη η οικογένεια έχει καλλιτέχνη η φλεβά. Κόρη μου, έφκαλε το μωρό μες στην κρυάδα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύσω από τα μάτια μου. Γιατί, αγάπη μου, το κακό επέρασε. Δεν κινδυνεύει το μωρό που κανένα. Διαφοβούμαι. Φάνη μου, τι μπορεί να παίρνει το μωρό πάντο μαζί σου. Γιατί όχι. Δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ό,τι κάνω που πάω, η κόρη μου είναι μαζί μου. Είχε υποπέσει στην αντίληψή σας οτιδήποτε ασυνήθιστο στην τάξη. Σαν τι δηλαδή. Καθίστε. Μήπως ξέρετε αν η Ελίνα είχε διαφορές με κάποιον. Όχι, δεν έπιασε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Μήπως γνωρίζετε αν η ίδια ή κάποιο πολύ κοντινό της άτομο είχε κάποιον εχθρό, κάποιον που να ζητούσε εκδίκηση. Γνωρίζω κάτι τέτοιο. Απλά τελευταία ήταν πολλά προβληματισμένη για κάτι που της συνέβαινε. Τι ήταν τούτο? Η Ελίνα ήταν έγκυος. Καταλαβαίνετε πως αυτή η πληροφορία που μας δίνεται ίσως να έχει άμεση σχέση με το κίνητρο του δράστη. Εννοείται πως κάποιος μπορεί να χτύπησε την Ελίνα για να σταματήσει την εγκυμοσύνη της. Καθόλου απίθανο. Στην ηλικία της Ελίνας, μια εγκυμοσύνη είναι μάλλον ανεπιθύμητη. Ίσως ο πατέρας του παιδιού να μην ήθελε αυτή την εγκυμοσύνη. Ναι, αλλά θα μπορούσε να τη ζητήσει να κάνει αποβολή. Ναι, αλλά η Ελίνα μπορεί να μην ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Ίσως να ήθελε να φέρει αυτό το παιδί στον κόσμο. Ναι, τώρα που το λέτε, έχετε δίκιο. Από όσο γνωρίζω, τσακώνονταν πολλά τελευταία με τον πατέρα του παιδιού για αυτό το θέμα.
Έτσι. Κύριε Κατερίνα, μήπως γνωρίζετε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Ελίνας? Ναι. Ακούσα το κάποια πηγαδάκια των μαθητών. Είναι και αυτός μαθητής σας? Ναι, συμμαθητές με την Ελίνα. Το όνομα του? Παντελής Γεωργίου. Βερονικά, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν πρέπει να τους έχουμε δικαίωμα να μας υποψιάζουν. Θα μετακομίσω, Κυριάκο. Δεν γίνεται να συνεχίσω να ζω σπίτι σας. Σωστά. Μπορεί να είναι καλύτερα έτσι. Αλλά να ξέρεις πως ό,τι θα γίνει, εγώ να είμαι πάντα δίπλα σου. Δεν ξέρω. Μήπως να φύγω και από το γραφείο. Από το γραφείο, γιατί? Γιατί αν συνεχίσω να δουλεύω εδώ, μπορεί τα πράγματα να γίνουν πολύ χειρότερα. Όχι, όχι. Από το γραφείο δεν μπορείς να φύγεις τώρα. Τουλάχιστον πρέπει να μου δώσεις το χρόνο να ψάξω να βρω κάποια άλλη κοπέλα. Καλή δικαιολογία για να μείνω λίγο ακόμα. Γεια σας. Καλώς του. Ενοχλώ. Έλα μέσα, ρε, που ενοχλείς. Πώς από εδώ? Θέλω να μιλήσουμε, ρε, κύριε. Μπορούμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Θα είμαι δίπλα. Πανίκο, να σου φέρω κάτι να πιείς. Όχι, ευχαριστώ. Αν χρειαστείτε κάτι. Λοιπόν, Πανίκο, τι συμβαίνει, ακούω? Να του το πω τώρα ότι τον απατάει πολύ, να. Να μιλήσεις, ρε, να μου πάθεσαι. Πιάσε την γλώσσα σου. Μας τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τις καληνύχτες στα φιλιά, μη μου τα δίνεις. Πόσο δύσκολος είναι τελικά ο αποχωρισμός? Και ειδικά όταν πρόκειται για αποχωρισμό με άτομα που αγαπάμε πολύ. Εντάξει, είναι ένας μικρός χωρισμός. Φυσικά κάποτε ο χωρισμός είναι και ένας μικρός θάνατος. Αυτά στην περίπτωση ερωτικών αποχωρισμών. Στην περίπτωση όμως της δικής μας σχέσης, της ραδιοφωνικής μας παρέας, ο χωρισμός σίγουρα δεν είναι τόσο επώδυνος και ελπίζουμε ότι θα σας κάνει έτσι να μας πεθυμίσετε περισσότερο. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα πρέπει να σας αποχωριστούμε λόγω κάποιων προσωπικών μας υποχρεώσεων. Θα μας λείψετε και ελπίζουμε να σας λείψουμε κι εμείς. Αλλά να είστε σίγουροι πως θα επιστρέψουμε ανανεωμένες και έτοιμες για νέα μαγικά μουσικά ταξίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Και ευχόμαστε να σας κρατάει συντροφιά τις μέρες που δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Έμεινα εδώ, από το Στέλιο Ροκ. Γιατί η ψυχή ζει πάντα εκεί που αγαπάει. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και εσύ μου γέλασες γλυκά και μου πες το φιλί μου μυρίζει δυόσμος, μυρίζει δυόσμος. Δεν το πιστεύω. Πώς δεν μπορούσαν να κάνουν έτσι κακόν της Ελίνας? Δεν επείραξε κανένα. Κλείται, αποκλείεται κάποιος να έκαμε έτσι πράγμα. Ξέρω, εγώ πιστεύω ένα ατύχημα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έπεσε μόνη της? Ναι, έτσι πιστεύω. Πάντως, από ό,τι ακούω που είναι αστυνομία, προς όλο συμπέρασμα καταλήγουν. Εν ή βρίσκουν κάποιον ύποπτο. Ζήνα, εσύ τι πιστεύεις? Γιατί με ρωτάτε εμένα, δεν είμαι τίποτα detective. Εντάξει, κόρη μου, ηρέμησε. Γιατί αναστατώθηκες? Απλώς τη γνώμη σου ρωτήσαμε. Παιδιά, εσείς που ήσασταν, η Ελίνα γιατί κατάληξε μόνη της? Λίγο πριν το ατύχημα, φύγαμε και αφήκαμε τους μόνους τους με τον Παντελή. Μα γι' αυτό μου το κάνουν ανάκριση τώρα. Θέλεις να πεις ότι ο Παντελής μπορεί να είναι ύποπτος? Ότι μπορεί να είναι εκείνος που είναι έσπρωξε? Τι λαλείς, ρε, τώρα, δεν έχει περίπτωση. Γιατί το λαλείς τούτο, γιατί αν το αμφισβητείς? Ρε, τι κίνητρο έχει ο Παντελής να κάνει έτσι πράγμα? Γιατί αν θέλει να τη σκοτώσει? Μπορεί να μην ήθελε να τη σκοτώσει. Ίσως να ήταν ατύχημα. Να έπαιζε χτυπώντας το κεφάλι της. Αποκλείεται το.
Έχεις πολλά ζωηρή φαντασία, ρε Χριστιανά. Καθόλου. Τον τελευταίο καιρό τσακώνοντας συνέχεια. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να αφήνω μόνη της την Ελίνα. Έφταισες, ρε Χριστιανά. Πού να ξέρεις να γίνει το πράγμα. Ήταν πολύ άγριος ο Καφκάς. Η Ελίνα μηνίσκει σπίτι μου. Είχα την υποχρέωση να μείνω δίπλα της. Να την προστατέψω. Χριστιανά μου, εντάξει ρε μάνα μου, είσαστε κολλητές, εμείς και σπίτι σου, αλλά τι σχέση έχει το μέτιο που γίνε. Αφήκα τη μόνη της. Την ώρα που με χρειάζεται. Με το να ρίχνεις όμως τις ευθύνες πάνω σου, έτσι να αλλάξει η κατάσταση της Ελίνας. Θέλω να γίνει καλά. Μόνο τούτο θέλω. Ποια ήταν η σχέση σου με την Ελίνα? Η Ελίνα ήταν η κοπελά μου. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? Μερικούς μήνες. Η σχέση σας ήταν ολοκληρωμένη? Βασικά... Πάντα μου άμεσα και ειλικρινά. Η σχέση σας ήταν ολοκληρωμένη? Έκαναμε ένα έρωτα μια φορά. Μόνο? Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι η Ελίνα εκεφορούσε όταν χτυπήθηκε. Ναι, ήταν έγκυος. Άρα το μωρό ήταν δικό σου, ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποια αφιβολία για τούτο. Ναι, ήταν δικό μου το μωρό. Ποτέ μου το αρνήθηκα τούτο. Η σχέση σας μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης έμειναν η ίδια? Όχι. Δηλαδή? Η Ελίνα απομακρυνθήκε. Μην αφήνε να την πλησιάσω. Έτυχε να τσακωθείτε? Κάτι σε ρώτησα. Ετσακωθήκετε όταν έμαθες για την εγκυμοσύνη? Είχαμε ένα δυο γαφκάες. Την μέρα που χτυπήθηκε, ετσακωθήκετε? Ναι. Ήταν μεγάλος γαφκάς? Αρκετά. Μπορείς να μου πεις τι ακριβώς έγινε? Ήμασταν έξω στην αυλή. Ήσουν κι άλλος την ώρα του καφκά μας. Ποιοι? Κάποιοι συμμαθητές, ο Γιάννος και η Χριστιανά. Ένα μείνετε μόνοι σας δηλαδή με την Ελίνα? Εμείναμε, ναι. Σε κάποια φάση οι άλλοι φίλοι μας έφυγαν και μείναμε μόνοι μας. Και όταν εμείνετε μόνοι σας, ο καυγάς σας συνεχίστηκε? Ναι, η Ελίνα φώναζε μου. Βασικά και δυο φωνάζαμε. Πιαστήκετε στα σέρκα, χτυπήσαστε? Όχι, όχι, καμιά σχέση. Απλά εγώ είπα της ότι δεν αντέχω άλλο τούτη την κατάσταση. Έφυγε. Όταν έφυγες, η Ελίνα ήταν καλά? Μια χαρά. Ξέρεις ότι είσαι το τελευταίο άτομο που είδε την Ελίνα καλά? Είμαι οικονομικά στριμωγμένος, ρε Κυριακό. Επέ μου κάποιον που ένουνε, ρε Πανίκο. Να θέλω αν μπορείς να μου δανείσεις κάποια λεφτά. Πόσα, για ποιο λόγο τα θέλεις και πότε? Μεγάλο το πόσο. Για την εγχείρηση του πάρει. 20 με 30 χιλιάδες. Καλά ρε Πανίκο, αφού έξερες ότι το μωρό να θέλει εγχείρηση, είναι φυλάξε και εσύ κάποια λεφτά. Ό,τι εμάζεψα ρε κυρία, εγώ να ραφάω τώρα πάνω στην επιχείρηση που να ανοίξω. Αλλά για να αποφέρει κέρδος στον παράγει είναι να χρειαστεί λίγο καιρός. Με τη Σοφία, αν συμφωνείς ρε τελικά να πάρει το μωρό Αμερική? Ναι, είναι η πιο εξειδικευμένη βαστούτο. Πότε, αποφασίστηκε η ημερομηνία? Να μας ειδοποιήσω. Από ό,τι μας είπαν, 3 με 5 μήνες μετά Χριστούγεννα. Τι να σου πω ρε Πανίκο, ξέρεις και εσύ ότι η εταιρεία τώρα τελευταία και πάει πολύ καλά. Είμαι και εγώ σφιγμένος οικονομικά. Δώσ' μου όμως λίγους μήνες να δω τι μπορώ να κάνω. Νομίζω να καταφέρω να μαζέψω κάποια λεφτά να σας βοηθήσω. Σίγουρα ρε κύριε, έχω να στήριξω πάνω σου. Να φύγω το αρφοτεχνούι μου ρε, αβοήθητο. Εκτιμώ το τούτο. Θέλεις κάτι άλλο? Ξέρεις κάτι ρε κύριε, είσαι καλό πλάσμα και εγκρίμα να σε περιπέσω. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος με περιπέζει δηλαδή? Τι υποδεξία στον Ισοϊά. Επανίκο! Δεν ξέρω πώς να σου το πω ρε Κυριάκο. Ρε έρχεσαι μέσα στο γραφείο, σύνεις μια μπόμπα και μετά λες μου δεν ξέρω πώς να σου το πω. Πέ μου το πώς θέλεις ρε. Εγγλέζικα, κινέζικα, αράπικα, έμπε κοφτή. Πέ μου το όμως. Ακούω ρε Επανίκο. Έχει να κάνει με την Πολίνα. Δηλαδή, τι έχει να κάνει με την Πολίνα? Ξέρω κάτι για γυναίκα σου, αλλά δυσκολεύκομαι να σου το πω. Επανίκο, μίλα και έσπασες με, τώρα όμως! Η Πολίνα έχει εραστεί. Να πράγμα. Μπορεί να κάνω λάθος που σου το λέω, αλλά επειδή εσύ ήσουν πάντα εντάξει μαζί μου, μόλις το έμαθα, δεν μπορούσα να σου κράτω κρύφω. Απατάσαι ρε, κυρία.
Με ποιο ρε πανίκο? Με κάποιο Γιώργο. Με μηχανικός. Ναι, αγάπη μου. Κόρη μου. Εσάς πώς σας είπε να έρθετε στο σπίτι μου? Ήρθαμε να δούμε αν είσαι καλά, κόρη μου. Εν είμαι κόρη σου. Εμπό αγάπη μου, πώς σε αποκάλεσε έτσι, μαμά μου, αρετή. Εν έχω ανάγκη την αγάπη της μάνας σου, ούτε τη δική σου. Θέλω να μείνω μόνη μου με τα παιδιά μου. Δεν θέλω κανέναν άλλο. Και τώρα πάνε να φέρεις την αρφή σου πρεαθείο, πάει πιο νομερό από σχολείο. Η Σοφία είναι εκτός Λευκοσίας. Γιατί δεν είχε εκπομπή σήμερα? Δηλαδή ρε, αφού πιαν άδεια ρε. Είχε και τις πληροφορίες που εντέχθηκε για νομερό της Ευγενίας. Να μου τα πετάσεις έναν ένα ρε. Πότε γίναν τούτα ούλα? Στη Σοφία γιατί μου είπε κάτι εμένα? Όχι, νομίζω πρέπει να λάβω τα μέτρα μου ρε πανίκο. Πρέπει κάποιοι να μπουν στη θέση τους, είτε τους αρέσκει είτε όχι. Λοιπόν, τώρα που έλειπες, κάθισα και σκέφτηκα. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θα ήθελες να έρθεις να μείνεις για λίγο εδώ στο σπίτι. Να είμαστε μαζί, να στήριξουμε ένας τον άλλον. Σκέφτηκα το, αλλά αν ήθελα να σου το προτείνω για να μην νομίζεις πως θέλω να σου φορτωθώ. Λοιπόν, αν ξαναπείς κάτι τέτοιο θα με νευριάσεις πολύ. Απόψε κιόλας θα φέρεις τα πράγματά σου και θα μείνεις εδώ, εντάξει? Ιωάννα μου, αν δεν μπορείς να κάνεις μάθημα σήμερα, εγώ καταλαβαίνω. Μήπως είναι καλύτερα να πάει σπίτι? Ναι, ίσως είναι καλύτερα να πάει σπίτι, να ηρεμήσεις. Θέλω να μείνω μόνη μου. Σκεφτούμαι συνέχεια τη μάμα μου, νομίζω να πελάνω. Είναι οικογενειακό σας μάλλον. Δημήτρη, κόψε τα κακόγουστα αστεία. Σταύρο, κάμε η δουλειά σου και μένει να κατώνεσαι μες στις κουβέντες μου. Ρε Δημήτρη, βάλε μια φορά τον εαυτό σου στη θέση του άλλου. Και μην κάνεις μισότερα τα πράγματα. Σου κόψε τις ειρωνίες. Σου επιτρέπω να μιλάς έτσι στην Ιωάννα. Ό,τι θέλω είναι να λαλώ. Από όσοι μου για μου γιάζεται. Αν δεν κλείσεις το στόμα σου, είναι αναγκαστό να σου το κλείσω εγώ. Το μεταξύ, το καζίνεται. Γιατί είμαστε συνεταιροί? Στο λαχείο που κέρδισες. Δεν μπορείτε ρε. Περιπέζεις με τώρα για χάσεις τον τελειά. Θέλεις να πιω την αστυνομία να έρθει να σε μαζέψει ο Εσπελάρες. Ρε μισε ρε, ένα αστείο είναι καμά ρε. Μιλώ για τον Παράκη, μόνο να ανοίξω μαζί μου ο Στέφανο. Ναι, μίλησα του και είναι okay, μπορείς να σε μαζί μας. Υπό έναν όρο μόνο. Ξέρεις πως δεν θα έκανα ποτέ κακό στο μόνο σου. Ναι, για τη μάμα σου έτσι επίστευκα, αλλά έκανα μου το μεγαλύτερο κακό, έκλειψα μου ο μωρό μου. Η μάμα μου είναι άρρωστη. Σου ζητώ να δυσυχώρεσαι, γιατί ξέρω πως είναι καθόλου εύκολο. Όμως, μην μας βάλεις ούλους στην ίδια κατηγορία. Μάμα, εδώ είναι το μωρό μου, δώσ' μου την έντολη. Ρε, είναι ώρα της να φάει και καλύτερα να φύγω πριν αρχίσει να κλαίει. Χρειάζεται να μας αποφεύγεις, αγαπούμε το μωρό σου. Συγγνώμη αν είμαι υπερβολική και υπερπροστατευτική με τον Άρον, αλλά πέρασα πολλά.